Θες να γίνεις νούμερο ένα παίκτης σε αυτό το ολοκένουργιο Battle Royale παιχνίδι το οποίο θα σαρώσει τα πάντα? Ήρθες στο κατάλληλο σημείο. Εννοείται αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σου φάνηκε χρήσιμο, σπάς το με το like, γράψε το μου κάτω στα σχόλια και μείνε συντονισμένος γιατί θα έρθουν κι άλλα. Και θα έρθουν και live stream όπου θα παίζω μαζί σας Rumbleverse και εκεί θα ανακαλύψουμε ποιοι είναι οι καλύτεροι από εσάς. Όπως ξέρετε, έχω φέρει πολύ ώρα σε αυτό το game, είμαι 24 level και είμαι στο 80 στο Battle Pass. Σημαίνει ότι παίζω. Μια και είπα Battle Pass, όσοι παίζετε αυτό το game μπορείτε να βάλετε το κωδικό μου support the creator πάνω στο Endgames. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι στηρίζουν και παίρνετε αγαπημένα σας skins. Νούμερο ένα tip, χρειάζεται χρόνο. Όπως όλα τα Battle Royale παιχνίδια, όπως ξεκίνησε το Fortnite και ήσουν άχρηστος, έτσι και σε αυτό εδώ πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Αλλά αυτό το παιχνίδι με το που κυκλοφόρησε μας δίνει την επιλογή του Playground. Αυτό το mode είναι όπως το Creative στο Fortnite. Έχετε ευκαιρία να εξερευνήσεις το χάρτη όπως βλέπετε εδώ, να πάρεις items, να μάθεις κινήσεις και γενικά να γίνεις καλύτερος. Μπορείς να επιλέξεις αν θες να είσαι Combat Mode Off ή On και να το αλλάξεις αν πας ώρα και στιγμή, ώστε άλλοι παίχτες που είναι μέσα να μην σε ενοχλήσουν. Επίσης μπορείς να μπεις και με φίλο σου και να δοκιμάσετε κάποιες κινήσεις. Πρώτο τύπο από μένα είναι να μάθετε να παίζετε με controller. Προσωπικά στα fighting games βολεύει το controller, οπότε βρείτε τα controller PlayStation, Xbox, συνδέστε το PC, αν παίζετε από κονσόλα ακόμα καλύτερα. Δεύτερο, να μάθετε λίγο τα κουμπιά, δηλαδή το απλό χτύπημα, το άλμα, το ψι, τι κάνει, τα grabs, το dash είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το block, τι κάνει όταν πατάς block και dash που κάνει την κολοτούμπα, είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Εφόσον εξοικειωθείς με όλα τα βασικά κουμπιά του παιχνιδιού, προτείνω να εξασκήσεις το mobility, δηλαδή τον τρόπο τον οποίο κουνιέται ο χαρακτήρας σου. Σε αυτό το παιχνίδι γενικά είναι πολύ εύκολο να φας third party, οπότε πρέπει να μάθεις να κουνιέσαι και να τρέχεις και να αποφεύγεις για να επιλέγεις το καλύτερο position και να προετοιμάσεις για fight. Όπως βλέπετε εδώ, έχει κάποια μικρά βίντεο για να μάθεις τα buffs που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε το arms που σου δίνει attack damage, το core το κίνητρο που σου δείχνει health και το legs το stamina. Προσωπική συμβουλή, μην παίρνετε το stamina. Όπως βλέπετε κάτω δεξιά, έχετε 10 slots, οπότε γεμίστε τις καλύτερα με το health και με το damage. Αν πιεις ένα, παίρνεις 10%. Αν πιεις μέχρι 4, παίρνεις επίσης 10%. Μόλις πιεις το 5ο, παίρνεις συν 20%. Οπότε καλό είναι να έχετε 5 από καθένα για να παίρνετε το max potential. Γι' αυτό το βίντεο θα πιω λίγα από τα υπόλοιπα σε stamina. Και αυτό που πρέπει να κάνετε στην αρχή είναι να μάθετε πώς να τρέχετε και γενικά να κινήσετε στο χώρο. Οπότε έχουμε dash, άλμα, climb. Οπότε τρέχεις, πηδάς, μαθαίνεις να κάνεις αυτό. Ξανά, τρέχεις, σταματάς εδώ, σκαρφαλώνεις. Τρέχεις, πηδάς, σκαρφαλώνεις. Μπορείς να κάνεις dash και να πας ακόμα πιο γρήγορα. Εδώ, β, κατευθείαν. Βλέπετε, το θέμα είναι να τα κάνεις smooth όταν θα έρθει η ώρα του αγώνα, να μην σκέφτεσαι, α, δεν μπορώ να σκαρφαλώσω εδώ, δεν μπορώ να κουνηθώ, τίποτα. Επίσης, extra tip, όταν θέλετε να γεμίσει το στάμινά σας, πατήστε το block και δείτε πόσο γρήγορα γεμίζει. Πάμε ξανά, έστω ότι σας κυνηγάει κάποιος. Πρέπει να τρέχετε, να πατάτε β. Β ξανά, κάθεστε εδώ πάνω στο αμάξι, πηδάτε κάτω, γρήγορα, πάνω, από εδώ φεύγετε, σας κυνηγάει, συνεχίζει. Β εδώ πάνω. Εκτοξεύεστε, στοχεύετε εδώ. Οπ, φύγατε στο επόμενο. Τρέχετε από εδώ, σκαρφαλώνετε. Γρήγορα, 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 ξανά πάνω σκαρφάλωμα. Νομίζω καταλάβατε ποια ήταν η πρώτη μου συμβολή. Να μάθετε να κινείστε. Θα σας πάρει αρκετή ώρα στην αρχή. Θα είστε κάπως, ω, γιατί δεν ανεβαίνει. Στην πορεία θα μάθετε απλά να τρέχετε, να πατάτε το β εδώ όπου χρειάζεται και να κάνετε ό,τι χρειάζεται. Επίσης, αν πατήσεις απλά εδώ το άλμα, δεν μπορείς να ανέβεις. Το βλέπετε, δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω. Αλλά αν πατήσεις block και άλμα, βλέπετε τι ψηλό άλμα που κάνει. Μπλοκ και άλμα. Σημειώστε το αυτό. Βέβαια, όταν κάνεις μπλοκ και άλμα, δεν μπορείς να πιαστείς σε αντίθεση με αυτό εδώ το άλμα. Και αντίστοιχα, αν κάνεις dash και άλμα, δεν πηδάς ψηλά. Οπότε, όταν σας κυνηγάει κάποιος, τρέχετε, σταματάτε, πηδάτε, συνεχίζετε. Να μάθετε γενικά τις επιφάνειες, οι οποίες μπορείτε να χοροπηδήξετε. Είχε αυτά τα θαμνάκια, μπορείς. Και όταν χοροπηδάς, τι σημαίνει? Κατεβαίνεις με δολοφονικό αγώνα και σκάς τρελό damage. Οπότε, σας κυνηγάει κάποιος, πάτε πάνω στο δεντράκι. Και κατεβαίνετε πάνω στο κεφάλι του και δεν θα το περιμένει. Εδώ είναι ένα μέρος που σου μαθαίνει τις αποφυγές. Πολύ βασικό. Μπορείς είτε με κατεύθυνση να πηδάς, ας πούμε, αν θέλεις, ή αλλιώς πατώντας αυτά τα δύο κουμπιά, πάω κατευθείαν κάνεις μια κολοτούμπα. Οπ! Δεν θα με πιάσεις. Τάκ, τάκ και βαράς τον αντίπαλό σου. Προπόνηση. Όπως βλέπετε, δεν κάθομαι να σας δείξω αναλυτικά τα κουμπιά. Πιστεύω ότι μπορείτε εύκολα να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να τα μάθετε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Σας δείχνω κάποια πράγματα που θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικά. Γενικά, να έχετε το νου σας παντού στο περιβάλλον, καθώς υπάρχουν πολλά αντικείμενα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσετε. Και δεν μιλάω μόνο για τα buffs, μιλάω για τα βιβλία που είναι ειδικές δυνάμεις αυτού του παιχνιδιού. Μπορείτε να έρθετε εδώ και βλέπετε αναλυτικά. Υπάρχουν τα πράσινα βιβλία, τα μπλε και τα μοβ. Όσο ανεβαίνεις, πράσινο μπλε μοβ είναι και πιο δυνατά. Κάποιες κινήσεις όπως το uppercut είναι κινήσεις οι οποίες χτυπάνε damage και άλλες κινήσεις όπως το spear tackle είναι κινήσεις grab. Δηλαδή, έστω και άμυνα να κάνει ο αντίπαλός σου, τον πιάνεις. Οπότε αυτό που προτείνω είναι να έχετε μία κίνηση πάντα που είναι επιθετική και μία κίνηση που είναι grab. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς τους εκνευριστικούς αντιπάλους οι οποίοι κάθονται έτσι συνεχώς άμυνα να τους αρπάξεις. Όσον αφορά τις κινήσεις, γενικά προτείνω να πειραματιστείτε. Όλες είναι καλές και όλες λειτουργούν σε κάποιες φορές περισσότερο από τις άλλες. Π.
π.χ. το uppercut έχει priority. Όταν πάει κάποιο να σε πιάσει, είσαι πάντα ο πρώτο που χτυπά. Το poison super slam απλά σπαμάρει και όταν χτυπήσει τον άλλο χάνει stamina. Οπότε μπορεί να κάνει stamina break. Spear tackle είναι πάρα πολύ δυνατό και είναι grab. Javelin tackling το ίδιο. Dive kick είναι μια καινούργια επίθεση η οποία δεν την καταλαβαίνει ο άλλος πότε του έρχεται, διότι πηδάς πάνω και παπ το χτυπάς απευθείας. Και επίσης το dive kick μπορεί να το χρησιμοποιήσεις όταν πέφτεις από ψηλά και δεν τρως καθόλου stamina damage. Όχι fall damage, stamina damage. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια combo τα οποία θα σας τα δείξω μόλις τώρα. Dolphin dive, η καλύτερη κίνηση που μπορεί να βρείτε. Είναι σπάνια και συνδυάζεται με τα περισσότερα grab. Τι σημαίνει combo? Κάνεις το dolphin dive άλμα και μετά πατάς το άλλο, παπ. Αυτό ήταν ένα combo. Άλλη μεριά εδώ στο playground δίνει άλλες κινήσεις, όπως βλέπετε εδώ. Θα πάρω το diamond crusher, πάρα πολύ καλό grab. Πάμε πάλι να δούμε το combo. Λοιπόν, σας έδειξα dolphin dive άλμα και πιάνεις εδώ diamond crusher. Combo. Και κάπως έτσι πάει με τις κινήσεις. Νέο tip. Γιατί να χτυπήσεις απλά τον αντίπαλό σου, ενώ μπορεί να του κάνεις κάτι πολύ χειρότερο. Τρέχεις, τον πιάνεις, το χτυπάς στον τοίχο. 1-2 είναι πάλι στον τοίχο και μετά παπ του κάνεις ειδική. Και από εκεί που θα μπορούσα απλά να τραβήξω 160 damage, τώρα του σκάσα πάνω από 500. Κόμπο. Οπότε, όταν έχετε ο αντίπαλο κοντά στον τοίχο, καλό είναι να του κάνετε αυτήν εδώ την κίνηση, η οποία σε περίπτωση που δεν ξέρετε πώς γίνεται, γίνεται με το τρέξιμο και το ψι, το πιάσιμο και στο χέρι που θες. Το στέλνει στον τοίχο και μετά του κάνει ό,τι κίνηση θέλει. Πάμε ξανά. Κόμπο. Εδώ. Παπ, παπ. Τα! Θα πονέσει και θα καταβριστεί πάρα πολύ ο αντίπαλό σα. Εννοείται αυτέ τι κινήσει μπορεί να τι κάνει πάρα πολλέ και όταν είσαι στον αέρα, δηλαδή να πιάνει του αντιπάλου σου στον αέρα κανονικά. Μην το ξεχνάτε αν κάποιο πάει να ξεφύγει. Και όπω βλέπετε και τον Dolphin Dive μπορεί να το κάνει και αυτό. Κάτι τελευταίο που πρέπει να αξιοποιήσετε είναι τα όπλα σε αυτό το παιχνίδι. Οτιδήποτε βρίσκεται είναι όπλο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ή ω απλό χτύπημα, όπω βλέπετε, ω χτύπημα με το ψι που σπάει την άμυνα ή να το πετάξετε. Κι όμω, αν έχετε όπλα, μπορείτε να πάρετε πάρα πολύ γρήγορο damage απλά πετώντας τα πάνω στους αντιπάλους. Το game έχει κάπως σαν aimbot, οπότε είναι πολύ χρήσιμο. Οπότε, επόμενη φορά που θα δεις όπλο, χρησιμοποίησέ το. Π.χ. αυτό εδώ, βαρέει τον αντιπαλό σου και φεύγει πάρα πολύ μακριά. Για να τον διώξω από μια ταράτσα. Αυτό εδώ, πάω απλά τον κοπανάει και το διαλύει. Αυτό τώρα γελάει μαζί μου. Θα γελάσω μαζί του. Και το καλύτερο όλων είναι αυτό εδώ. Είναι ένα legendary καινούριο item το οποίο έχουν βάλει που κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από όσο νομίζεις. Αρχικά, όταν το κρατάς, πηδάς πιο ψηλά. Όντως, πηδάς πιο ψηλά. Αν πηδήξεις και πατάς το β, πετάει με αυτό. Είναι σπάνιο. Βγαίνουν περίπου 4 σε κάθε match. Δύσκολο να το βρεις. Δείτε εδώ. Και πέφτεις. Wow! Τι άλλο μπορεί να κάνεις. Μπορεί να κάνεις 1-2, κόμπο στον αέρα, ξανά στον αέρα και βίσους επίθεση. Κι όμως, όλα αυτά με αυτό το item. Δηλαδή, πατάς τετράγωνο-τετράγωνο, ψι στον αέρα, ξανά και μετά χλακ το πιάνεις. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο κόμπο που θα ρίξει τρελό damage. Οπότε, γενικά, αν έχετε αυτό το item, να το έχετε κρυφό, γιατί όλοι θα θέλουν να σας το πάρουν. Πιστέψτε με. Καλό είναι να το κρατήσετε για τον τελευταίο κύκλο ή αν ζοριστείτε πάρα πολύ. Τι άλλο κάνει? Όταν το πετάς, περνάει αρχικά μέσα από τα αντικείμενα και όμως και γυρνάει πίσω στο χέρι σου. Δηλαδή, χτυπάει τον αντίπαλο και γυρνάει πίσω. Σαν το Kingdom Hearts. Και αυτό μπορεί να το κάνεις συνέχεια. Οπότε, την επόμενη φορά θυμηθείτε ότι τα όπλα μπορεί και να σας σώσουν. Ακόμα μπορεί να τρομάξουν τους αντιπάλους διότι έχουν priority. Δηλαδή, χτυπάνε πρώτα από μια μπουνιά αντιπάλου. Και είναι πολύ εκνευριστικό. Οχ, οι servers κλείνουν σε 10 δευτερόλεπτα. Ωραία ώρα διάλεξα για να κάνω βίντεο. Μάλλον θα γίνει κάποιο update. Οπότε, θα τελειώσουμε εδώ αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Όπως είδατε, είμαι σίγουρος πως αν ακολουθήσετε αυτά που σας έδειξα στο βίντεο, θα βελτιωθείτε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι και θα το λατρέψετε όπως το λατρεύω κι εγώ. Bonus tip για σβήσιμο, παίξτε duo. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό και συγχωρεί το game καθώς τα revive γίνονται πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα. Οπότε έχετε την ευκαιρία να παίξετε ξανά και ξανά και ξανά, να πέσετε αλλά και να σηκωθείτε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να παίξουμε παρέα σε live stream. Κάντε εγγραφή, τσεκάρετε περισσότερα βίντεο που παίζω αυτό το game ή και άλλα όπως βλέπετε από εδώ. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.